Χαίρετε. Πολύ ενδιαφέρον το θέμα απόψε. Πώς ανακοινώνουμε διαζύγιο. Μου γράφει μια φίλη, αγαπημένη Θέκλα, σου είχα στείλει μέσω καραντίνας πριν σταματήσει να κάνεις τα vlogs και το δικό μου πρόβλημα. Τελικά παίρνουμε διαζύγιο με τον άνδρα μου. Δεν αντέχει τις συνέπειες ενός λάθους που έκανε. Παρόλο που τον παρακάλεσα με όλους τους τρόπους. Θα ήθελα αν μπορούσες να κάνεις ένα εκπαιδευτικό vlog πώς ανακοινώνουμε ένα διαζύγιο στους συγγενείς και φίλους, ώστε να μην μας επηρεάσει περαιτέρω αρνητικά. Ευχαριστούμε πολύ για το έργο μας προσφέρεις με τόση αυθεντικότητα. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ τη φίλη για το ερώτημα. Απολογούμε για όλους εσάς τους εκατοντάδες που περιμένετε επιστολές που έχετε στείλει πριν τις 8 Απριλίου που πήρα την απόφαση να μην παίρνω πλέον επιστολές για να γίνω vlogs, όπως έχω εξηγήσει και σε ένα πρόσφατο ενημερωτικό vlog για το κανάλι τώρα μέσω της συγγραφής του βιβλίου. Δεν μπορώ να πάω πίσω να επεξεργαστώ όλα εκείνα τα vlogs. Εύχομαι κάποια στιγμή να βρω τον χρόνο. Κάνουμε όμως θέματα τα οποία είναι θεωρητικά τα περισσότερα, ψυχοεκπαιδευτικά και ενδιαφέροντα. Πώς ανακοινώνουμε διαζύγιο? Είναι δύσκολο πράγμα. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα να ανακοινώσεις το διαζύγιο στον οικογενειακό σου περίγυρο, στο φιλικό σου περίγυρο και στον κοινωνικό σου περίγυρο. Καταρχάς, οι πρώτοι που έχουν κάθε δικαίωμα να μάθουν για το χωρισμό ενός ζευγαριού είναι τα παιδιά του ζευγαριού, εάν το ζευγάρι έχει παιδιά. Πώς ανακοινώνουμε στα παιδιά μας το διαζύγιο? Το ανακοινώνουμε μαζί και οι δύο μαζί. Δεν αφήνουμε την ευθύνη στον ένα από τους δύο γονείς να ανακοινώσει το διαζύγιο των γονέων στα παιδιά. Συγκαλούμε μια οικογενειακή συγκέντρωση, μια συνάντηση, είτε στο τραπέζι της κουζίνας, είτε στο σαλόνι, στο καθιστικό, και λέμε στα παιδιά με απλά λόγια, ανάλογα με την ηλικία στην οποία βρίσκεται το κάθε παιδί, την αλήθεια ότι οι γονείς τους δεν θα ζουν πλέον μαζί, ότι οι γονείς τους έχουν πάρει την απόφαση να διακόψουν το γάμο τους και να διακόψουν μεταξύ τους σχέση, ότι δεν φταίνε τα παιδιά σε καμία περίπτωση για το γεγονός ότι χωρίζουν οι γονείς, ότι δεν υπάρχει κάτι που μπορούν να κάνουν τα παιδιά για να μην χωρίσουν οι γονείς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να μην βάζουμε στα παιδιά μας ευθύνες για μας και να προκαλούμε τρόπον την γονεοποίηση των παιδιών μας. Δηλαδή τα παιδιά μας να έχουν την έγνοια μας πώς να μας τα βρουν ξανά μεταξύ μας ή πώς να μας στηρίξουν όταν χωρίζουμε. Ανακοινώνουμε στα παιδιά ότι είμαι εμείς οι μεγάλοι, εμείς που αποφασίσαμε να παντρευτούμε, εμείς που αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το γάμο, εμείς τώρα αποφασίζουμε ότι θα τελειώσει αυτός ο γάμος. Γίνεται μαζί, όπως είπα, η ανακοίνωση. Πρέπει και τα δύο μέρη να έχουν την ωριμότητα να μην μεταφέρουν τα παράπονα τους στα παιδιά τους ο ένας για τον άλλον. Να πούν, για παράδειγμα, η μάνα σας με απάντησε και γι' αυτό τη χωρίζω. Ή ο πατέρας σας έκανε το ένα, έκανε το άλλο και γι' αυτό το χωρίζω. Ή με απάντησε, ξέρω, είναι τσοκαδόρος, είναι αλκοολικός ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Τα παράπονα που έχουμε από το τέρι μας, από το εμπρώην τέρι μας σε αυτή την περίπτωση ή από το ενδιαστάσει τέρι μας, τα κάνουμε στο ίδιο το ενδιαστάσει τέρι μας ή πάμε μαζί σε ένα ψυχολόγο να τα συζητήσουμε αυτά τα πράγματα ή σε ένα διαμεσολαβητή. Εάν δεν είμαστε υπέρ του ψυχολόγου, οι διαμεσολαβητές είναι ειδικοί στην επικοινωνία και στη συμφωνία μεταξύ δύο μερών που έχουν διαφωνίες. Συνήθως οι διαμεσολαβητές στα διαζύγια έχουν κάποιο ρόλο ως προς το να γίνει πιο ομαλή η έκβαση του διαζυγίου νομικά, θα μπορούσε όμως να συζητήσουμε και άλλα θέματα εκεί. Αλλά δεν συζητάμε σε καμία περίπτωση μπροστά στα παιδιά τα παράπονα που έχουμε ο ένας από τον άλλο. Παρουσιαζόμαστε ως ενωμένο μέτωπο, όπως είναι πάρα πολύ καλή ιδέα, εξαιρετικά καλή ιδέα οι γονείς να παρουσιάζονται ως ενωμένο μέτωπο σε όλη τη διάρκεια του γάμου τους και απέναντι στα παιδιά τους. Πρέπει να είναι ενωμένο μέτωπο και όταν χωρίζουν, αλλά αν είναι δυνατόν και μετά, για να αναλάβουν πλήρως το γονεϊκό τους ρόλο. Γιατί όταν οι γονείς έχουν διαφορές μεταξύ τους στην προσέγγιση των παιδιών και αυτές οι διαφορές γίνονται αντιληπτές με τα παιδιά, αυτό προκαλεί τρομερή ανασφάλεια στα παιδιά, εκτός του ότι προσφέρει και έδαφος για χειριστικότητα των παιδιών. Άρα στα παιδιά λέμε ξεκάθαρα ότι χωρίζουμε, είναι τελειωμένη απόφαση, δεν φταίνε τα παιδιά, δεν μπορούν να κάνουν κάτι για να το αλλάξουν, εξακολουθεί ο πατέρας τους να είναι ο πατέρας τους, εξακολουθεί η μητέρα τους να είναι η μητέρα τους, εξακολουθούμε να είμαστε οι γονείς τους και απλώς τους ενημερώνουμε, γιατί οφείλουμε να το κάνουμε, οφείλουμε να τους πούμε πρώτα απ' όλους στα παιδιά για το τι θα γίνει,
απαντούμε τις απορίες τους για τα διαδικαστικά, ποιος θα φύγει από το σπίτι, ποιος θα μείνει στο σπίτι, μπορεί να χρειαστεί όλοι να φύγουν από το σπίτι, γιατί σε κάποια διαζύγια μπορεί να πρέπει να πουληθεί το υπάρχον σπίτι και να διαμοιραστούν τα χρήματα, να αγοραστούν δύο μικρότερα σπίτια, που στο ένα να μένει ο πατέρας με τα παιδιά όταν έχει τα παιδιά και στο άλλο η μητέρα με τα παιδιά όταν έχει τα παιδιά κλπ. Πώς ανακοινώνουμε διαζύγιο στο οικογενειακό μας περιβάλλον? Εάν οι γονείς μας είναι εν ζωή και είναι άνθρωποι που είναι συντηρητικοί και είναι παλιά μυαλά και μπορεί να είναι εναντίον των διαζυγίων, τότε δυσκολεύουν τα πράγματα στο πώς να τους το ανακοινώσουμε. Και ειδικά αν δεν είναι και δική μας η απόφαση, όπως στην περίπτωση της κοπέλας που έστειλε την επιστολή, που είχε κάνει ένα λάθος, ζήτησε από τον άντρα της να τη συγχωρέσει το λάθος της, αυτός δεν το άντεξε το λάθος της και δικαίωμά του και αποφάσισε να χωρίσουν. Και στους γονείς είναι καλή ιδέα να ανακοινώνεται μαζί η απόφαση διαζυγίου. Δηλαδή να παίρνουμε ένα τηλέφωνο, να κάνουμε μια επίσκεψη, εάν είναι εξαιρετικά συντηρητική κλπ. Κλπ. Καλύτερα από το τηλέφωνο, γιατί το τηλέφωνο μπορείς ανά πάσα στιγμή να το κλείσεις, ενώ την επίσκεψη δεν είναι εύκολα να τη διακόψεις. Δηλαδή αν γνωρίζει ο καθένας τους γονείς του, ξέρει ο καθένας πώς θα αντιδράσουν οι γονείς του. Αν θα αρχίσουν να είναι κριτικοί, επικριτικοί, αν θα ρωτάνε ερωτήσεις ιδιαίτερα καυστικές ή προσωπικές, αν θα έρθουν στο σημείο να κατηγορήσουν για τα ίδια τους τα παιδιά ή αν θα επιτεθούν προς την πρώην νύφη τους, τον πρώην γαμπρό τους, καλύτερα να γίνεται τηλεφωνικός αυτή η ενημέρωση. Σας παίρνουμε τηλέφωνο για να σας ενημερώσουμε ότι όπως σας ενημερώσαμε ότι θα παντρευόμασταν και ότι ξεκινούσαμε την οικογένεια μας, τώρα οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε πάρει την απόφαση να χωρίσουμε, η οικογένεια συνεχίζει να υφίσταται, τα παιδιά συνεχίζουν να είναι παιδιά και θέλουμε και τη δική σας κατανόηση και συμπαράσταση σε αυτή τη νέα φάση ζωής που μπαίνουμε. Δεν δίνουμε περιθώριο σε γονείς να συζητήσουν το γιατί χωρίσαμε και να μας αλλάξουν τη γνώμη. Δεν είναι η μάνα σου και ο πατέρας σου που θα αποφασίσουν αν θα χωρίσεις, ούτε η πεθερά σου και ο πεθερός σου. Ένας από τους δύο του ζευγαριού ή και οι δύο του ζευγαριού αποφασίζουν ότι θα χωρίσουν. Γιατί πάντοτε υπάρχει περίπτωση ο ένας από τους δύο να μην θέλει να χωρίσει και ο άλλος να θέλει να χωρίσει και λόγω σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα αποδεχόμαστε την απόφαση αυτού που θέλει να χωρίσει. It takes two to tango. Πρέπει να θέλουν και οι δυο για να είναι μαζί, φτάνει να θέλει μόνο ένας για να χωρίσουν. Στα αδέρφια μας, ο καθένας ξεχωριστά θα μιλήσει με τα αδέρφια του, αν έχει, αναλόγως και τις σχέσεις που έχει, θα δώσει λιγότερες ή περισσότερες λεπτομέρειες, θα ανακοινώσει όμως ότι φτάσαμε σε αυτό το σημείο και αν δεν θέλετε να συζητήσετε τα επιμέρους του γιατί χωρίζετε, δικαιούστε, περιφρουρίστε την ιδιωτικότητα της προσωπικής σας ζωής, περιφρουρίστε την ιδιωτικότητα του γάμου σας, έστω και αν αυτός έχει λήξει. Το κατάλληλο πρόσωπο για να τα πούμε όλα, να τα βγάλουμε από μέσα μας, να εκτονωθούμε, να πούμε τα παραπονά μας, να κάνουμε τα ερωτήματά μας, να πάρουμε γνώμη, είναι ο ψυχολόγος, ο οποίος είναι εκπαιδευμένος ο ψυχολόγος στο να είναι αντικειμενικός απέναντι σε περιπτώσεις ανθρωπίνων σχέσεων που έρχονται στην αντίληψή του και ζητείται η γνώμη του. Και επίσης ο ψυχολόγος έχει σπουδάσει ψυχολογία και είναι σε θέση να μπορέσει να μας δώσει κάποιες κατευθύνσεις οι οποίες να είναι όσο το δυνατόν πιο ασφαλείς για την ψυχοσυναισθηματική μας υγεία. Γιατί μπορεί ο ψυχολόγος να μας πει, πρόσεξε, σε βλέπω ότι πέφτεις σε κατάθλιψη, μήπως να κάνουμε μια διάγνωση, μήπως να δεις και κάποιο ψυχίατρο. Δηλαδή, ο ψυχολόγος είναι σε θέση να μας δει και να δει και την ψυχική μας υγεία όταν μας βλέπει, να μην βλέπει μόνο το τι του λέμε, την απόφαση που έχουμε πάρει και να την κρίνει με ηθικιστικά πρότυπα ή κοινωνικά στερεότυπα ή προκαταλήψεις που μπορεί οι φίλοι μας ή οι γονείς μας να το κάνουν. Και στους φίλους μας επίσης ανακοινώνουμε εμείς την απόφαση μας ότι να χωρίσουμε, την απόφαση που έχει ληφθεί για να χωρίσουμε. Όσο πιο στενός είναι ένας φίλος, τόσο πιο εύκολα θα το πούμε. Δεν είναι ανάγκη να το πούμε σε όλους μας τους φίλους. Η αλήθεια είναι όμως ότι βρίσκεται, έχει βρεθεί να είναι βοηθητικό στο να χωνέψουμε ένα χωρισμό το να το ανακοινώσουμε. Δηλαδή, όσο περισσότεροι άνθρωποι το ξέρουν από τον κοινωνικό φιλικό μας περίγυρο, ίσως και τον επαγγελματικό μας περίγυρο, θα βγάλουμε ανακοίνωση στην εφημερίδα, η κυρία Τάδε Τάδε και ο κύριος Τάδε Τάδε που χωρίσει,
Όπως δεν είναι καλή ιδέα να βάζουν και ανακοίνωσεις. Παλιά δεν έβαζαν ανακοίνωσεις στις εφημερίδες. Ο κύριος Τάδε από το Τάδε μέρος είχε δώσει υπόσχεση γάμου στην κυρία Τάδε από το Τάδε μέρος. Δεν είναι καλή ιδέα να το βγάλουμε στην εφημερίδα. Όμως το ανακοινώνουμε στους ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στη ζωή μας, με τους οποίους έχουμε επαφές. Και αν αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν ότι έχουμε χωρίσει και μας παίρνουν ένα τηλέφωνο, στέλνουν ένα μήνυμα και λένε τι κάνει ο, για τον άνδρα σου ή για τη γυναίκα σου που είναι σε διάσταση και εσύ πρέπει κάθε φορά ή να πεις ψέματα ή να αναγκάζεσαι κάθε φορά να το ξαναλες, ίσως είναι καλή ιδέα να το προλάβεις με το να το ανακοινώσεις εσύ λιτά και απέριπτα. Εγώ προσωπικά είχα έρθει σε αυτή τη θέση προς το τέλος της καραντίνας. 4 Μαΐου που ήταν τα γενέθλιά μου, λήφθηκε η απόφαση για να τελειώσει ο δεύτερος μου γάμος. Ήμουνα σε μεγάλη δυσκολία επειδή λόγω της καραντίνας και της δικής μου προσεξίας είχαμε γίνει λίγο reality εδώ στο κανάλι, δηλαδή βγαίναμε οικογενειακό στο κανάλι και ένιωθα ότι όφυλα να ενημερώσω τους ανθρώπους που παρακολουθούν εδώ στο κανάλι για τη νέα αλλαγή στη ζωή μου. Δεν το έκανα την πρώτη μέρα, δεν το έκανα την δεύτερη μέρα, το έκανα την τρίτη μέρα, η τέταρτη μέρα. Πήρα 3-4 ημέρες προκειμένου να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, να σιγουρευτεί η κατάσταση και εγώ να είμαι καλύτερα, ούτως ώστε να το μεταφέρω με όσο λιγότερα λόγια γίνεται και χωρίς να επιβαρύνω εσάς τους ακροατές του καναλιού με τη δική μου δυσκολία που περνούσα. Εντάξει, εμένα η δική μου θέση ήταν κάπως διαφορετική, επειδή λόγω της ψυχοεκπαιδευτικής μορφής που έχει το κανάλι, έχω ένα ρόλο εδώ πέρα, ο οποίος μπορεί να θεωρηθεί και ως ένας ρόλος ψυχοεκπαιδευτού. Κάποιου που κάνει μαθήματα ψυχοεκπαίδευσης στους άλλους, άρα ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις είναι σαν παραδειγματικός. Και θεώρησα από την πρώτη στιγμή πως θα ήταν ανέντιμο να μην σας πω τι συνέβηκε, αλλά επίσης δεν θα ήταν ωφέλιμο να το έλεγα από την πρώτη μέρα και να μετέφερα όλη εκείνη την αρνητικότητα που ένιωθα τις πρώτες μέρες. Και στην πορεία προσπάθησα πάρα πολύ να μην μεταφέρω οτιδήποτε σε εσάς που σας νιώθω ότι είστε φίλοι μου, γνωστοί μου θα έλεγα, φίλοι μου, είσαστε φίλοι με την έννοια ότι σας αγαπάω εσάς τους τηλεθεατές εδώ στο κανάλι. Δεν είστε φίλοι με την έννοια ότι δεν μιλάμε καθημερινά πρόσωπο με πρόσωπο ή one to one, ένας προς ένας στο τηλέφωνο και στα μηνύματα κλπ. Γιατί κάτι τέτοιο είναι αδύνατο, είστε 48.000 πόσοι και εγώ με μία. Όμως ένιωθα πως ήταν ανήθικο εκ μέρους μου να μην μοιραστώ αυτή την πληροφορία μαζί σας, αλλά θεωρούσα πως ήταν επιβλαβές και επιζήμιο εάν μοιραζόμουν περισσότερες πληροφορίες, τι έχει λεχθεί, τι δεν έχει λεχθεί, τι έχει συμβεί ακριβώς, τι δεν έχει συμβεί ακριβώς κλπ. Γιατί θεωρώ ακριβώς ότι δεν σας αφορούσε κάτι τέτοιο και ότι δεν ήθελα με τίποτα να φορτωθείτε αρνητικά συναισθήματα προς οποιονδήποτε. Ακόμη και προς εμένα. Γιατί εκ των υστέρων διαφάνηκε ότι κάποιοι οι οποίοι δεν είναι μέλη της παρέας μας πλέον ευτυχώς, τους έχουμε βάλει σε απόκρυψη, έβγαλαν και αρνητικά συναισθήματα προς εμένα σε σχέση με εκείνο το πράγμα, όπως και κάποιοι άλλοι έβγαλαν αρνητικά συναισθήματα προς άλλους, που τα οποία αρνητικά συναισθήματα δεν δέχθηκα για κανένα. Διαφυλάττουμε την ιδιωτικότητά μας, διαφυλάττουμε την ιδιωτική μας ζωή, ο γάμος μας είναι δική μας υπόθεση, έχουμε κάθε δικαίωμα να παντρευτούμε, όλοι οι άνθρωποι, έχουμε κάθε δικαίωμα να χωρίσουμε, και δεν οφείλουμε να δίνουμε εξηγήσεις σε κανέναν απολύτως για το γιατί και πώς. Τι μου είπε, τι του είπα, τι της είπα, τι έγινε, τι δεν έγινε, αν με απάτησε, αν τον απάτησα, αν, ου. Δεν είναι καλή ιδέα. Καθόλου καλή ιδέα αυτό το πράγμα. Γιατί σαν να εμείς ήδη, σαν να βγάζουμε την προσωπική μας ζωή, ξέρω εγώ, στο παζάρι για να την αγοράσει, να την πουλήσει ο καθένας. Φίλοι που έστειλες αυτό το mail, δείξε αυτό το βίντεο και στο σύζυγό σου. Θέλω να το απευθύνω τα τελευταία λόγια πρωτού κλείσει αυτό το βίντεο. Καταλαβαίνω το γεγονός ότι δεν αντέχεις να παραμείνεις να είσαι παντρεμένος με μια γυναίκα που νιώθεις πως σε έχει προδώσει και που νιώθεις πως η προδοσία που έχεις βιώσει δεν μπορεί να ανακληθεί. Σε παρακαλώ πολύ όμως, σεβάσου τα χρόνια που έχετε ζήσει μαζί, σεβάσου το γάμο σας, σεβάσου την αγάπη σας που έχει φτάσει στο τέλος, αλλά υπήρξε η αγάπη σας,
και σε παρακαλώ πολύ, προσπάθησε να μην μεταφέρεις την είδηση του διαζυγίου ως μια είδηση «εγώ τη χωρίζω αυτή τη γυναίκα γιατί μου κάνει το ένα και μου κάνει το άλλο». Δεν είναι καλή ιδέα. Και γυναίκα, αν ήταν στη θέση σου, πάλι τα ίδια θα τις έλεγα. Δεν είναι καλή ιδέα να ξεφτιλίζουμε τον πρώην σύντροφό μας, την πρώην σύντροφό μας, για να νιώσουμε εμείς καλύτερα ότι το χωρίσαμε ή τη χωρίσαμε γιατί μας έφταιξε ή είμαστε θύματα που μας χώρισαν ή οτιδήποτε άλλο. Δεν σας γνωρίζω, δεν γνωρίζω ακριβώς την υπόθεσή σας. Είναι χιλιάδες τα mail που λαμβάνω καθημερινά, χιλιάδες τα mail που λαμβάνω σε ένα εξάμηνο. Έχει 6 μήνες περίπου, 7, πόσο έχει περισσότερος, 8, που είχα λάβει το πρώτο mail από την κοπέλα. Πραγματικά δεν το θυμάμαι ακριβώς τι είχε γίνει. Θυμάμαι όμως ότι ήταν μία συμπεριφορά η οποία ήταν φυσιολογικό να προσληφθεί από εσένα ως προδοσία. Σεβάσου αυτά που έχετε ζήσει μαζί, σεβάσου τον εαυτό σου, σεβάσου τη σύντροφό σου και μην αφήσεις την προσωπική σου ζωή να γίνει βορά του οποιοδήποτε καλοθελητού θέλει να κουτσουμπολέψει ή οτιδήποτε άλλο. Και επίσης, ούτε για σένα θα είναι χρήσιμο να κακολογείς την πρώη σου ή να λες τα παραπονά σου. Πήγαινε σε ένα ψυχολόγο να τα συζητήσεις, να βοηθηθείς, να ξεπεράσεις το τραύμα. Την αγάπη μου σε όλους. Φιλιά.